Ευχαριστούμε φίλες μου και φίλοι από το διαφημιστικό μας διαλυματάκι. Συνεχίζουμε την πολύ ωραία κουβέντα εδώ με τον μαέστρο μας, τον κύριο Θανάση Πουλιού, καθώς την Κυριακή ξεκινάει η μεγάλη εκδήλωση, το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ορχιστρών COS 2016. 10 ορχήστρες φιλαρμονικές στην Πλατεία Ελευθερίας, 8.30 το βράδυ, 500 μουσική και άλλοι τόσοι θα είμαστε εμείς για να δώσουμε το έναυσμα ότι ο μουσικός παλμός φέτος χτυπάει στην ΚΟ. Ακριβώς. Θα είναι και η έναρξη, η επίσημη έναρξη των Ιπποκρατίων. Α, πολύ ωραία. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο λοιπόν, μαέστρο μου, έχετε να μας πείτε σε σχέση με το πρόγραμμα? Λοιπόν, μετά από την έναρξη που θα κάνουμε την Κυριακή το βράδυ στις 8.30 ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου θα παρουσιάσουμε μία-μία όλες τις φιλαρμονικές, η κάθε μία θα παίξει και από ένα κομμάτι, θα μας αποχαιρετήσει κλπ. Ξεκινάμε τη Δευτέρα. Το πρωί στις 11 η ώρα θα παρελάσουν από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, τρεις φιλαρμονικές, όπου 11 η ώρα θα καταλήξουν στην Πλατεία Ελευθερίας. Στις 8 η ώρα θα επαναληφθεί από τρεις άλλες φιλαρμονικές, πάλι στην Πλατεία Ελευθερίας, και στις 9 τρεις άλλες φιλαρμονικές θα ξεκινάνε τη συναυλία τους μέσα στο κάστρο. Στο κάστρο. Κάθε βράδυ βεβαίως. Θα έχουμε τρεις συναυλίες από τρεις φιλαρμονικές κάθε βράδυ μέσα στο κάστρο. Η ώρα είναι κοινή κάθε βράδυ? 9 η ώρα. 9 η ώρα ξεκινάει. Τώρα, στην προσπάθεια που σας έλεγα πριν να διοχετεύσουμε και στα χωριά, να το επεκτείνουμε ας πούμε το φεστιβάλ, έχουμε βάλει τη Δευτέρα το Αγρίνιο να κάνει συναυλία στις 8 η ώρα στην Καρδάμενα. Τη Δευτέρα λοιπόν, θα είναι σε εξέλιξη λοιπόν, εδώ, θα μάλιστα. Θα είναι σε εξέλιξη όλα τα υπόλοιπα, ωραία. Το Αγρίνιο θα πάει στην Καρδάμενα. Ωραία. Την τρίτη μέρα λοιπόν, στις 11 το πρωί πάλι θα παρελάσουν τρεις διαφορετικές φιλαρμονικές, στις 8 θα επαναληφθεί και το βράδυ στις 9 θα έχουμε τη Ρόδο, τη Τσεχία και το Αγρίνιο στο κάστρο. Την τρίτη μέρα θα στείλουμε την Ουγγαρία στην Κέφαλο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα τρελαθούν οι Ουγγροί. Ναι, έτσι πιστεύω και εγώ, ότι προσπαθήσαμε να επεκτείνουμε έτσι δειλά-δειλά, αλλά νομίζω ότι θα πετύχει και θα μπορέσουμε, γιατί δυσκολεύει πάρα πολύ στην οργάνωση. Ξέρετε, άλλα ηχητικά, άλλα αυτά, διαδρομές. Υπάρχει μια τεράστια διαδικασία, αλλά είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Την τέταρτη μέρα λοιπόν, την Τετάρτη, που είναι και η επίσημη λήξη του φεστιβάλ, το πρωί θα παρελάσουν η Ελασσόνα, η Ρόδος και η Τσεχία με τις μαζορέτες. Το βράδυ έχουμε στις 8 παρέλαση από το Αγρίνιο, Δήμο Ερακλειδών και Δήμο Καρπενησίου. Στις 9 στο κάστρο μέσα θα έχουμε Κύπρο, Κόρινθο και Κο. Και αφού τελειώσει η συναυλία θα δοθούν αναμνηστικά στους αρχιμουσικούς και διπλώματα στους μουσικούς. Και εκεί θα είναι η επίσημη λήξη του φεστιβάλ. Όμως θα μείνει πίσω η Κύπρος, η οποία την Πέμπτη στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει ένα ταξίδι παρέλασης, όπου θα επισκεφτεί διάφορα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Δικαίου. Δηλαδή θα πάει στη Ζιά, στο Τιγκάκι, στο Πηλί και στο Μαρμάδι να κάνει παρέλασεις. Αυτό την Πέμπτη στις 7 Ιουλίου. Την Παρασκευή στις 8, επίσης στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει με ένα λεωφορείο και θα επισκεφτεί τη Δημοτική Κοινότητα Ηρακλειδών και θα κάνει παρέλαση στην Κέφαλο, στην Αντιμάχια, στην Καρδάμενα και στο Μαστιχάρι. Οπότε σε όλο το νησί θα φτάσουν οι νότες και οι μελωδίες των φιλαρμονικών ορχήστρων. Αυτή ήταν η επιθυμία του Δημάρχου μας, όσο μπορούμε να το επεκτείνουμε και να το διοχετεύσουμε σε ολόκληρο το νησί. Και θα πραγματοποιηθεί. Εγώ πιστεύω θα πάει και πολύ καλά. Ναι, με μεγάλη επιτυχία. Και στα επόμενα φεστιβάλ μπορούμε να το σκεφτόμαστε, να το διοργανώσουμε και ακόμα. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε τρεις σταθμούς, όπως είναι στο κάστρο,
να είναι ο ένας σταθμός στην ΚΟ, ο άλλος και συγχρόνως το ίδιο βράδυ να κάνουν ένα κύκλο όλες οι φιλαρμόνικες. Είναι πολύ δύσκολο στην οργάνωσή του, αλλά μπορούμε να το πετύχουμε. Θα το πετύχουμε. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Άλλωστε είσαι γεννημένος για τα δύσκολα, μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όμως που έχουν βοηθήσει. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε εθελοντές. Ακριβώς. Mm. Αυτό ήθελα και εγώ να τελειώσω ευχαριστώντας. Και να πω και το εξής, ότι όπως το 2010, έτσι και φέτος κάναμε αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και το φεστιβάλ μας εγκρίθηκε και θα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Επίσης, πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Επίσης, να σας πω ότι θα έρθει και ο πρέσβης της Τσεχίας, φιλοξενούμενος του Δημάρχου. Μάλιστα. Θα παρευρεθεί την Τρίτη εδώ στην εμφάνιση της Τσεχίας. Να ευχαριστήσω για την στήριξή τους τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο, τον κύριο Θεόφιλο Μουζουράκη, ιδιαίτερα την κυρία Ειρήνη Χατζηχριστοφή, τη ψυχή του φεστιβάλ, τους εθελοντές όπως είπες, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς που συμβάλλουν και βοηθούν στην υλοποίηση, να ευχαριστήσουμε όλα τα ΜΜΕ που το προβάλλουν και θα ζήσουν μαζί μας αυτές τις 6 μέρες που η πόλη μας, εγώ πιστεύω ότι αυτό το γεγονός είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς, αυτή είναι η άποψή μου. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή μουσικής που γίνεται στο νησί μας και έχει πάρει τέτοια έκταση και τέτοια προβολή, όπου σας πληροφορώ ότι σε όλη την Ελλάδα ακούγεται αυτές τις μέρες. Το διάβαζα στον τύπο της Στερεάς Ελλάδας της προάλλες. Έχετε δίκιο. Λόγω ελασσόνας και όλες οι φιλαρμονικές έχουν βγάλει δελτία τύπου ότι θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ κλπ. Έχουμε και μερικές καλές φίλες, όπως την κυρία Μαρία Μάζη από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η οποία θα τη στέλνουμε υλικό και θα το προβάλλει. Α, πολύ ωραία. Έχουμε και την κυρία Αναστασία Κούκα από το Έθνος, η οποία επίσης ήθελε να έρθει, αλλά οι υποχρεώσεις δεν της επιτρέπουν, γιατί είχε έρθει και το 2010, και θα στέλνουμε υλικό και θα γίνει προβολή και μέσω της εφημερίδας του Έθνους. Πολύ σημαντικό. Έχουμε όλους εσάς που μας αγαπάτε και στηρίζετε αυτή την προσπάθεια, και εμείς σας αγαπάμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο ώστε να ζωντανέψει το νησί μας και να γίνει θεσμός. Θα γίνει θεσμός, αυτό φαίνεται ότι αφού επανέρχεται θα γίνει θεσμός. Εγώ να σας ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου να έχετε πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια μεγάλη στιγμή για το γιο σας τον Κάρολο, και αναφέρομαι στον Κάρολο γιατί η φιλαρμονική μας έχει δείξει με το πέρασμα των ετών ότι είναι πλέον μια οικογενειακή υπόθεση, είστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Τα παιδιά που συμμετέχουν, που έρχονται στα μαθήματα, είναι κοντά σας πολλά πολλά χρόνια. Ήρθαν τα παιδιά σας, οι φίλοι των παιδιών σας, ήρθε ο Κάρολος και θα ήθελα λίγο να μας μιλήσει και ο Κάρολος ή όχι. Να μας πει για αυτή τη μεγάλη του εμπειρία ο Κάρολος. Πώς αισθάνεσαι, Κάρολε, που θα ζήσεις με τόσους μουσικούς τέτοιες μεγάλες στιγμές? Πολύ μεγάλη χάρη που θα έχουμε καλούς μουσικούς. Ναι. Από όλο τον κόσμο. Έτσι, και βέβαια. Μπορούσαμε να παραλλάζουμε πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Θα το λες και στους φίλους σου να κάνουν αυτό το χόμπι, δηλαδή να ασχοληθούν με τη μουσική, όχι μόνο με τα κινητά και τα κομπιούτερ? Ναι. Έτσι. Θα έρθουν οι φίλοι σου να σε δουν. Ναι. Φιλαρμονική. Θέλω να πω, Κάρολε, ότι το ότι συμμετέχεις στη φιλαρμονική είναι διπλός ο ρόλος σου. Όχι μόνο ότι μαθαίνεις μουσική, αλλά μαθαίνεις στους φίλους σου και στους συμμαθητές σου να αγαπούν ένα χόμπι. Κατάλαβες τι εννοώ? Ναι. Αυτό, μπράβο. Καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Στον Κάρολο και σε όλα τα παιδιά της ηλικίας του. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα, μαέστρο μου, που βγαίνει ακριβώς από τη φιλαρμονική. Και να σας μας πω κάτι ακόμα. Πολλές φορές το έχω πει ότι ένας καθηγητής στο γυμνάσιο είτε στο λύκειο,
Το περισσότερο που μπορεί να ζήσει ένα μαθητή του είναι 3 χρόνια. Mm-hmm. Πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Σωστά. Φανταστείτε λίγο ότι εμείς οι αρχιμουσικοί παίρνουμε παιδιά σαν τον Κάρολο, ας πούμε, 8 ετών. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά 30-40 χρονών παντρεμένα με παιδιά. Γι' αυτό λέω ότι η οικογένειά σας. Είναι οικογενειακή υπόθεση, ακριβώς. Ναι, είναι η οικογένειά σας. Ακριβώς. Είναι μέσα από τη μουσική δημιουργείται αυτός ο κρίκος που μας ενώνει και είναι απίστευτο και το χαρακτηριστικό ότι είμαστε μια τόσο καλή οικογένεια όπου εάν μπει και ένα παράσιτο μέσα, αμέσως εκπέμπεται, αμέσως. Και το αποβάλλει. Δηλαδή, ναι, αμέσως. Δηλαδή, όχι, δεν μπορεί να επιζήσει. Τέλος. Ναι. Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλή επιτυχία, μαέστρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένω. Με πολύ αγάπη. Έτσι, άμεσα όλη. 8.30 ώρα το βράδυ στην πλατεία Ελευθερία. Θα τα πούμε στην πλατεία, να είσαι καλά. Να είστε καλά κι εσείς, καλημέρα.